Ακριβώς, Λένα, και αμετανόητος, θα έλεγα, αφού όταν ρωτήθηκε από συναδέλφους αν θα ζητήσει συγγνώμη για ό,τι έκανε, υποστήριξε ότι δεν έκανε τίποτα κακό και ότι ήταν ο ίδιος θύμα επίθεσης από τις κυρίες Δούρου και Κανέλη. Όπως καταλαβαίνεις, μάλλον υπάρχει μια αντιστροφή της πραγματικότητας. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι από τις 8.30 ώρα το πρωί ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο προφυλακισμένος βουλευτής της Χρύσης Αυγής, εδώ και δύο μήνες ήρθε εδώ στα δικαστήρια με την κλούβα της αστυνομίας. Κάθισε, παρέμεινε στο κρατητήριο μέχρι και τις 12.30, 1 παρα 20. Οπότε και ανέβηκαν οι δικαστές εκ νέου στην έδρα και εκφώνησαν την υπόθεση που είναι να συζητηθεί. Να θυμίσω ότι κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση. Είναι δύο αδικήματα. Το ένα αφορά το ποτήρι με το νερό που πέταξε στην νυν Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής στον Αντένα, αλλά και τις μπουνιές, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, τα αγρονθοκοπήματα σε βάρος της Λιάνας Κανέλη. Όχι ένα ούτε δύο, αλλά τέσσερα τον αριθμό, όπως μας έλεγε η Λιάνα Κανέλη. Θα πρέπει να σου πω ότι έμεινε πολύ λίγο μέσα στη δικαστική αίθουσα, γιατί η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 12 Δεκεμβρίου, όπως είπες και εσύ. Και θα ήθελα να σημειώσω και τους λιγοστούς υποστηρικτές που βρέθηκαν εδώ στο πλευρό του. Παρ' όλα αυτά, ο Ηλίας Κασιδιάρης προσπάθησε να τους εμψυχώσει, λέγοντας ότι οι καλοί είναι στη φυλακή και οι κλέφτες είναι στη Βουλή, ενώ τους ζήτησε να κρατήσουν γερά μέχρι τις εκλογές, τις οποίες βλέπει πολύ σύντομα. Okay, για να δούμε. Δεν κάνατε την νομική διαδικασία, δεν μπήκατε, όπως είπατε εξ αρχής, καν σε αυτή τη διαδικασία, παρά το γεγονός ότι ήσασταν... Ναι, αλλά μετά ήρθε το αίμα του Φίσα και δεν νομίζω ότι είχα περιθώριο ηθικό, πολιτικό και προσωπικό να κάνω πίσω. Αυτό από πλευράς πράξης ήταν μια αυλαία, ένα αρκτήριος. Μετά ήρθε το αίμα. Δεν μπορούσα παρά να παραστώ ως πολιτική αγωγή. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Περιμένω να ζητηθεί συγγνώμη από εμένα, γιατί ήμουν ο πρώτος που δέχτηκα χτύπημα. Και αυτή τη στιγμή κατηγορούμε για επικίνδυνες σωματικές βλάβες για ένα χαστούκι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στα δικαστικά χρονικά τη χώρα. Θεωρείτε ότι ήταν λάθος να επιτεθείτε σε μια γυναίκα? Αν μου ζητήσει συγγνώμη για την επίθεση που δέχτηκα, τότε θα ζητήσω και εγώ συγγνώμη. Σε αυτή την περίπτωση μόνο. Γιατί εγώ ήμουν θύμα επίθεσης και βέβαια το αδίκημα για το οποίο κατηγορούμε δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.